Το Στέρωτ είναι μια μικρή πόλη στο νότιο Ισραήλ, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Τις τελευταίες ημέρες η πόλη βρίσκεται πολιορκημένη από παλαιστινιακές ρουκέτες, οι οποίες όμως αναχαιτίζονται από το σιδηρούν θόλο, με αποτέλεσμα να μην προκαλούν θύματα τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Οι στιγμές που ζουν τώρα οι κάτοικοι στο Στέρωτ θυμίζουν το 2001, όταν 10.000 ρουκέτες έπληξαν την πόλη. Όταν ήμουν παιδί, τα σύνορα ανάμεσα στο Σδέρωτ και τη Γάζα ήταν ανοιχτά. Το πρώτο μου ποδήλατο το αγόρασα στη Γάζα. Οι άνθρωποι από τη Γάζα έρχονταν και δούλευαν εδώ. Είχε αναπτυχθεί φιλία μεταξύ μας. Εμείς εδώ στο Σδέρωτ, ιδιαίτερα οι μεγαλύτεροι, ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει και πάλι πραγματικότητα. Νεαροί παρακολουθούν την αντιπυραυλική άμυνα να αναχαιτίζει τους Παλαιστινιακούς πυράβλους αφού δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο για τη ζωή τους. Μεγάλη αντίθεση με τους κατοίκους της Γάζας που τρέχουν να κρυφτούν στις επιδρομές. Ήρθαμε να δούμε το σιδηρούν θόλο να αναχαιτίζει τις ρουκέτες. Θέλουμε να ζούμε ειρηνικά με τους ανθρώπους στη Γάζα, αλλά να σταματήσουν οι εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον μας και να μην υποφέρουμε άλλο. Παρά την προστασία της αντιπυραυλικής άμυνας, έχουν στηθεί καταφύγια σε κάθε γωνιά του δρόμου. Όσοι μίλησαν πάντως στην κάμερα του Euronews ζητούν να επιστρέψουν στην ειρηνική ζωή τους.